Καλό σα απόγευμα. Κύριε 56, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο μαζί, να μας πείτε στον αέρα με όλη την ειλικρίνεια, μας ακούει τώρα όσους κόσμος μας ακούει, αν τελικά τα χρήματα, τη χρονιά που είχαμε το Dancing for You, για το ένα όνειρο μια ευχή, πήγαν στο σκοπό που είχαμε υποσχεθεί από την αρχή ότι θα πηγαίναμε, αν σας έχουμε γελάσει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε τρόπο, και αν τα χρήματα αυτά δεν έχουν ήδη πιάσει τόπο και γίνονται χίλια πράγματα. Καταρχήν να πω, είναι με μεγάλη λύπη που ακούω τέτοιες δηλώσεις. Είναι εντελώς ανυπόστατες δηλώσεις. Εγώ, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω από το σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή», όλα τα λεφτά τα οποία είχαν μαζευτεί και τα δικαιώματα που έχουν εγκαταλείψει το ΜΕΓΑ και οι τρεις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που ήταν συμπλημμένες με αυτή την εκδήλωση, Έχουν παραλυφθεί από το σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή», και όχι μόνο έχουν παραλυφθεί, αλλά έχουν ήδη ξοδευτεί για το σκοπό των οποίων έχουμε μαζέψει αυτά τα χρήματα. Και το «Ένα όνειρο, μια ευχή» θα είναι αιωνίως ευγνώμων προς το ΜΕΓΑ, και καλό αυτές οι μικροδηλώσεις κάτω από το βάρος κάποιας εκδικητικής ισοσμανίας να εμφανίζονται, να συνεχίσετε αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο επιτείτε, γιατί πραγματικά για μας τους εθελοντές είναι μια κινητήρια δύναμη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά και η πεπτουσία της όλης υπόθεσης είναι να βοηθούμε τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Και στην περίπτωση τη δική μας, τα παιδιά τα οποία υποφέρουν με καρκίνο. Εμείς έχουμε να πούμε τα καλύτερα, πέραν από την ενημέρωση και την προβολή που γίνεται στον αγώνα των μεγάλων, των Τιτάνιων, για να επηρεάσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη γύρω από τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Έχουν μαζευτεί τόσες χιλιάδες ευρώ, τα οποία έχουν βοηθήσει και έχουμε φέρει πολλά χαμόγελα σε κάποια πονεμένα μουτράκια που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει χαμόγελο. Να πραγματοποιούμε τις καλύτερες ευχές αυτών των παιδιών και να τα βοηθούμε στον αγώνα των Τιτάνιων της επιβίωσης που κάνουν για αποθεραπεία. Κύριε 56, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα δεν μας χρωστάτε καμιά ευγνωμοσύνη. Ήταν κάτι το οποίο έγινε πραγματικά με όλη την αγάπη. Αλλά ένιωσα ειλικρινά πάρα πολύ αδικημένη και εγώ προσωπικά, σαν μέλος αυτού του καναλιού, όταν διάβασα αυτές τις δηλώσεις το πρωί. Και ειλικρινά λέω, τι γίνεται. Δηλαδή, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει από πρώτο χέρι αν πηγαίνουν τα χρήματα του κόσμου. Γιατί και εγώ, σαν τηλεθεάτρια, αν διάβαζα αυτή τη δήλωση, είναι λογικό ίσως να μπω στη διαδικασία της αμφισβήτησης. Τελικά τι γίνεται με τα χρήματα, για να το λέει αυτό κάποιος άνθρωπος που ήταν μέσα, μπορεί κάτι να γνώριζε παραπάνω. Είναι πάρα πολύ άδικο. Συμμερίζουμε ακριβώς και εγώ τα δικά σας συναισθήματα, όχι γιατί είμαι μέρος του καναλιού, αλλά το κανάλι ήρθε κοντά σε αυτό το σύνδεμα και το βοήθησε αφάνταστα να βγει από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περίσαμε όλοι ως Κύπροι. Αλλά δεν μπορώ να μην πάρω θέση όταν ακούω τέτοια πράγματα, και πραγματικά εξανέστην όταν άκουσα τέτοιες δηλώσεις, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε η απόδειξη ότι τα χρήματα πάνε εκεί που πρέπει και εξοδεύονται με τον καλό τρόπο για να βοηθήσουμε κάποιους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας. Γι' αυτό και εγώ παίρνω τη θέση μαζί σας και εκφράζω και εγώ ότι δυσαρέσκομαι πραγματικά για ένα νεαρό παιδί να παίρνει μια τέτοια θέση. Μάλιστα. Κύριε 56, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πολύ που βγήκατε στον αέρα της εκπομπής και μας είπατε και μας επιβεβαιώσατε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζαμε γιατί ζήσαμε. Απλά είπαμε, είναι λογικό όταν διαβάζει κάποιος τέτοια πράγματα, σαν τηλεθεατής, να πει, ρε παιδί μου, τελικά τι γίνεται, πηγαίνουν τα χρήματα, δεν πηγαίνουν, ακούσαμε και από πρώτο χέρι, αλλά και πάλι λέω, ρε Μαρία μου, πραγματικά είναι τόσο βαρύ αυτό το οποίο είπε, που δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε ασχολίαστο, και είναι και μια τεράστια κατηγορία αυτή. Ελπίζω κάποιοι άνθρωποι να μην ιδιοποιούνται κάποιοι από αυτά τα χρήματα, λέει. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει πει αυτός ο άνθρωπος τα χίλια δυο. Δεν σου έχει πει ποτέ κανείς τίποτα. Έχουμε αφήσει έξω δηλώσεις και πράγματα τα οποία έχουν υποθεί καθαρά για σένα και όχι για κάποιον άλλον, και αυτό το γνώριζες καλύτερα από εμάς. Και να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχεις αποχωρήσει. Έχεις αποχωρήσει. Δεν σου είπε κανείς τίποτα. Έχεις υπογράψει την αποχώρησή σου. Έφυγες, πήγες στο καλό να συνεχίσεις την πορεία σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει λόγος και να έχεις να κατηγορήσεις με δεδομένα και με αλήθειες κυρίως. Να κατηγορήσεις και να τα πεις. Με αλήθειες όμως. Όχι με υπόνοιες και με σπόντες και με υπονοούμενα για χίλια δύο πράγματα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
Μπορώ να σχολιάσω κάτι? Βεβαίως. Σε μια πολύ πολύ πρόσφατη συνέντευξη του ο Μάριος Πετρίδης είχε αναφερθεί στο Γιαστόν και είπε ότι ο λόγος της αποχώρησης του ήταν καθαρά γιατί μπήκε σε ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικό σκοπό και ήθελε να εξυπηρετήσει αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Ο λόγος της αποχώρησης του ήταν γιατί στην πορεία κατάλαβε ότι κάπου εκτροχιάστηκε το όλο πράγμα και θέλησε να αποχωρήσει. Γιατί δεν εξυπηρετούσε καθαρά το φιλανθρωπικό σκοπό. Και θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις που κάνει με το αν τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πηγαίνουν και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν εξυπηρετά καθόλου ούτε το σκοπό που μπήκε στο παιχνίδι, αλλά και ούτε δείχνει ένα άνθρωπο που... Είναι σταθερός σε αυτά που λέει. Ναι. Που σέβεται και ο ίδιος τη δική του την απόφαση, αλλά σέβεται και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους χωρίς να τους κατηγορεί. Γιατί, Μάρια μου, αν υπήρχε έστω και 0,5% αλήθεια σε αυτό το οποίο έχεις αφήσει να νοηθεί, να πω... Ρε παιδί μου, βγήκε και το είπε αυτά. Αλλά τόσο άδικα να εκτοξεύονται τόσο βαριές κατηγορίες για ένα ολόκληρο κανάλι που κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Και έχουμε πόσα χρόνια με τα φιλανθρωπικά shows, με τις εκστρατείες, το μαζί μπορούμε. Dancing, 3 χρόνια. Τώρα με το Your Song. Έχει δοθεί σχεδόν κοντά στο 500,000, κοντά στις 500,000. Και να ακούς αυτό το πράγμα, βεβαίως και εξοργίζεσαι και απογοητεύεσαι και λες τώρα... Ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό το πράγμα? Και λέω, από την αρχή τον είχα πάρει και εγώ προσωπικά τηλέφωνο και δεν έχω κανένα θέμα να το πω ότι ο Μάριος είχε στεναχωρεθεί μαζί μου την προηγούμενη φορά που είχα κάνει εδώ ένα σχόλιο γιατί θεώρησε ότι πήρα θέση. Δεν είχα πάρει θέση. Τώρα όμως σε αυτό φυσικά και παίρνω θέση. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να μην πάρω θέση γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς γίνονται τα πράγματα και νιώθω και εγώ θυμμένη με αυτό το δημοσίευμα. Γιατί είναι όλοι μαζί κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, τι να πω, καθένας κάνει την επιλογή του. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει και με κάτι άλλο, ότι τον παρακαλούσαν μετά να επιστρέψει στο show γιατί έχουν γίνει και αυτές οι δηλώσεις. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσω. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά αν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Μα ήδη το έχουμε πει ότι στην απόφαση του Χριστιανά μου είχε συνενέσει και το κανάλι. Ναι. Και η παραγωγή του Your Song. Ωραία. Πάμε στα επόμενα. Και από Your Song και πάμε σε Eurovision. Αυτό το οποίο.